Όλοι κατεβαίνει προς τον κάμπο, ο δε κάμπος λίγο ανεβαίνει, κάπου ισοσκελίζουμε λοιπόν τις αποστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω για τη σημερινή σύσκεψη και σας θέλουμε όλους κοντά, όλους δίπλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια, από το 2003, όταν είχαμε αναλάβει τότε σαν καινούργια δημοτική αρχή, για να διοργανώσουμε μια πάλι καλή και άρεστη αποκριά. Και αναφέρομαι στην αποκριά της Νάουσας. Βεβαίως αποκριές και καρναβάλι κάνουν πολλές περιοχές στη χώρα μας, αλλά είναι γνωστό ότι η Πάτρα, η Νάουσα, η Ξάνθη, η Κοζάνη έχουν ένα παραδοσιακό καρναβάλι αποκριά. Σήμερα λοιπόν η σύσκεψη σημερινή, καλώς τον κύριο Μανώλη. Αυτή που καθιερώσαμε και κάνουμε κάθε χρόνο πριν περίπου έτσι ένα μήνα, θέλουμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε μια επικοινωνία και να το οργανώσουμε καλύτερα τα πράγματα για να έχουμε καλό αποτέλεσμα και επίσης να έρθει περισσότερος κόσμος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η διοίκηση και τα τοπικά διαμερίσματα. Εμπλεκόμενοι είναι και επαγγελματίες. Ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών του τόπου μας, όπως είναι ξενοδόχοι, όπως είναι κάφες ηθοπόλες, όπως είναι ο εμπορικός σύλλογος, όπως είναι και η ομοσπονδία ακόμη θα έλεγα, όπως είναι και διάφοροι άλλοι φορείς. Σήμερα λοιπόν θέλω, λαυροφική συλλογή φυσικά και τα λοιπά, σήμερα θέλω να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις. Βέβαια ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, δεν μπορεί έτσι να πλατιάσουμε πάρα πολύ. Θα τεθούν συγκεκριμένες ημεροχρονολογίες για να πούμε τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας, για να πετύχουμε μια καλή αποκριά. Υπάρχει μια σημαντικότατη εμπειρία, στα στελέχη του Δήμου μας, και κάθε χρόνο ανεβάζουμε λίγο παραπάνω τον πύχη και ψηλότερο τον πύχη. Υπάρχουν κάποια καθίσματα ακόμα, ελάτε. Μην κάθεστε κανένας να θέλει να είναι όρθιος. Είναι αλήθεια ότι πριν από 8-10 χρόνια είχε εκμηδενιστεί η αποκριά στον τόπο, στην Νάουσα, και εμείς θεωρήσαμε καθήκον μας να αναδείξουμε την ταυτότητα του πολιτισμού, την ταυτότητα της πόλης, η οποία ένα στοιχείο χρεωτικό είναι λοιπόν η αποκριά για τον τόπο μας. Ψυχή βέβαια όλων αυτών δεν είναι τίποτα άλλο από την παράδοση από τους λαογραφικούς συλλόγους μας. Γι' αυτό σας θέλουμε δίπλα και κοντά μας. Να θυμίσω βεβαίως ότι στην πόλη της Νάουσας υπάρχει και ο Σύλλογος Φίλοι του Καρναβαλιού, που είναι ακριβώς έτσι εντοπισμένος για αυτές τις εκδηλώσεις. Και τελευταία, επίσης υπάρχει και η Σατυρική Ομάδα Ανταρτών. Είναι εκπρόσωποι νομίζω από όλους και για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Σημασία έχει βεβαίως περισσότερο να βάζουμε και τους νέους, τη νέα γενιά σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί η αποκριά, για την Νάουσα μιλώ περισσότερο έτσι, που κυρίαρχο είναι το δρόμενο Γενίτσαρη και Μπούλες, που είναι έτσι, πανελλήνια γνωστό, αλλά και τώρα τελευταία αρχίζει και βγάζει την αξία του και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Έχουμε νέα δεδομένα πια, είμαστε ένας μεγάλος καλλικρατικός δήμος και σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο στενά. Και θεωρώ, ίσως είναι αυτό το σημαντικότερο μήνυμα που θέλουμε έτσι ως Επιτροπή να στείλουμε σήμερα, διημών, έτσι μέσω των συλλόγων και των φορέων που εκπροσωπείτε όλοι σας, το μήνυμα της κοινωνικής συνοχής. Η οποία κοινωνική συνοχή περνάει πρωτίστως από τον πολιτισμό. Όλα τα υπόλοιπα για μένα θεωρούνται επόμενη σειρά και ιεράρχησης. Το πρώτο που πρέπει να πετύχουμε είναι η ανθρώπινη, η κοινωνική σχέση, η ζεστασιά που πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν δημότες πλέον το ενιαίο Δήμο της Νάουσας, από τον πολιτισμό. Βέβαια η Επιτροπή της Νάουσας και ο κ. Περισσοράτης θα τα πει στη συνέχεια, τα τελευταία 2-3 χρόνια έγιναν προσπάθειες έτσι γεφύρωσης της συνεργασίας των πολιτιστικών συλλόγων. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι δεν μπορούσαν για λόγους αντικειμενικούς, αλλά νομίζω τώρα πια δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Είμαστε όλοι ένα και το αυτό πράγμα. Σήμερα η Νάουσα έχει αποκριά, την Καθαρό Δευτέρα παράδειγμα έχει επισκοπή το Γιαννακοχώρι και το Αγγελοχώρι τα Κούλουμα. Μεθαύριο ξέρω έχουν άλλοι σύλλογοι τις δραστηριότητες. Άρα λοιπόν θα στηρίζουμε κάθε φορά και ποιος σύλλογος έχει τη δική του
διοργάνωση. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και μάλιστα σε μια κρίσιμη οικονομικά συγκυρία. Γι' αυτό λοιπόν και τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος θα είναι της τάξης των 60.000 ευρώ. Εκεί θα κινηθούμε. Τη Δευτέρα έχουμε και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναθέσουμε την αποκριά στο ΔΥΠΟΝ, όπως και κάθε χρόνο, παρά τα τεχνικά και οικονομοτεχνικά ζητήματα, τέλος πάντων, που αντιμετωπίζουμε την Επίτροπο, τον Προληπτικό Έλεγχο και όλα αυτά. Και επίσης να υπολογίζουμε μια προσθήκη ενός ποσού 20.000 ευρώ από την προσπάθεια μεγάλη που κάνουμε για έβρεση χορηγιών. Ήδη έχουμε δηλαδή απαντήσεις, νομίζω από τρεις. Παρά τα αυτά, θα έλεγα ότι πρέπει να προσβλέπουμε στην εξοικονόμηση και στην περιστολή των δαπανών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται για όλα τα πράγματα να γίνονται με χρήματα. Περισσότερο πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην ενεργοποίηση του φιλότιμου και του εθελοντισμού. Τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, και θυμίζω τις Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη χώρα μας, για να δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών, δεν θα έβγαινε αυτό το πετυχημένο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν μην στηριζόμαστε μόνο στη χρηματοδότηση του Δήμου, έτσι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το ένστικτο, το φιλότιμο, τον εθελοντισμό του καθενός μας, της κάθε παρέας, της κάθε γειτονιάς, του κάθε συλλόγου βεβαίως. Ο κ. Σωράτη, που αμέσως μόλις κλείσει η αποκριά μιας χρονιάς, πέρα από ότι εφαρμόσαμε και τον απολογισμό, πέρα από αυτή την συγκέντρωση που γίνεται, μετά το τέλος των εκδηλώσεων να κάνουμε και ένα απολογισμό. Πού τα πήγαμε καλά, πού δεν τα πήγαμε καλά, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, τι περπάτησε, αυτό, και νομίζω ότι έχουμε και καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως ο οικονομικός έλεγχος, που για μας είναι πολύ πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα έτσι αυτά τα χρόνια που και το τελευταίο ευρώ πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης πού πηγαίνει. Έτσι. Άρα περιορισμό των περιττών δαπανών και γλεντιών και τα λοιπά, θα δούμε τα απαραίτητα και αυτά που θα προτείνετε κι εσείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η παράδοση, είπαμε, εκεί θα στηριχτούμε, έτσι, η σάτυρα και η συμμετοχή του κόσμου. Πυρήνας βεβαίως αυτής της αναφοράς είναι το δρόμενο Γενίτσαρη και Μπούλες, και παρεμπιπτόντως θα γίνουν και σε κάποια διαμερίσματα, έτσι, κάποιες εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις ακούσουμε τι κάνετε και οι άλλες δημοτικές ενότητες, στα Ανθέμια και στην Ειρηνούπολη. Σε σχέση με τη διακόσμηση, έχουν γίνει αρκετές δαπάνες μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια, και θα υπάρξει πάλι διακόσμηση εδώ της περιοχής. Τι άλλο να σημειώσω, οι εκδηλώσεις, ξέρετε, η αποκριά ξεκινάει από τις 24 Φεβρουαρίου την Τσίκνο Πέμπτη, λεπτομέρειες θα τα πει ο Κώστας, πρώτη Κυριακή, και δεύτερο τριήμερο μέχρι τις 6 Κυριακή και 7 Μαρτίου, η καθαρά Δευτέρα της αποκριάς, όπως το πρόγραμμα, οι αφήσεις κτλ. Πριν από την Τσίκνο Πέμπτη θα ξεκινήσει μια προβολή και καταχωρήση σε εφημερίδες. Και επίσης πάντα, επειδή είπαμε το περπατάει εδώ το δρόμενο της Νάουσας, θα έχουμε τις ζωντανές συνδέσεις από κανάλια. Ζητάνε να υπάρξουν αυτές οι συνδέσεις και θα γίνουν αφιερώματα φυσικά σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όλα αυτά είναι και δωρεάν κιόλας, έτσι, μας βγάλουν και προβάλλουν τον τόπο μας. Λοιπόν, επειδή κλείνοντας, όλο αυτό το πράγμα που πρέπει να το σηκώσουμε πάνω μας, και για πρώτη φορά πλέον στο διευρυμένο Δήμο αποκτά νέα χαρακτηριστικά, επαφείεται στον εθελοντισμό και στο φιλότιμο όλων σας. Κάνω έτσι η έκκληση και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε, εφόσον βάλουμε σωστά τις οργανωτικές δομές και την ιεράρχηση των πραγμάτων, θα έχουμε μια πετυχημένη αποκριά για όλο το Δήμο μας. Έτσι. Σας καλώ λοιπόν να συμμετέχετε, να βοηθήσετε, να κεντρήσουμε λίγο το φιλότιμο και ημών που είστε εδώ παρόντες, αλλά και οι υπόλοιποι με τις παρέες, τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών φορέων, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.